κοιτάζουν να κλείσουν τα πάντα. Μας έχουν διαλύσει γενικά. Πλήγμα για την τοπική οικονομία της Μεσαράς είναι τα περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας που εφαρμόζονται εδώ και μερικές ημέρες και στην Κρήτη. Μετά τα μεγάλα αστικά κέντρα, ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε σήμερα στις Μοίρες, όπου κατέγραψε την αγοραστική δυναμική της περιοχής. Έχει κόσμο, αλλά ο πολλής κόσμος έχει σταματήσει. Φοβάται. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποια κίνηση. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν η κίνηση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό κατά την άποψή μου. Θα βελτιωθεί ό,τι και να γίνει, γιατί η ζωή συνεχίζεται, δεν σταματάει. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αισθητή είναι η πτώση και στα καταστήματα εστίασης της περιοχής, με τους ιδιοκτήτες να κάνουν λόγο για μείωση μέχρι και 50%. Κόσμος ο μισός από ό,τι ήταν. Μεγάλο πρόβλημα. Κλαίνε τα μαγαζιά. Άμα κάνεις μια βοηδοσκόπηση που λένε, να δεις πόσοι είναι εμβολιασμένοι και πόσοι είναι με ράμπιτ. Το 10% είναι με ράμπιτ. Υπάρχουν οι παρέες οι οποίες είναι μειχτές, ανεμβολιαστοί και εμβολιασμένοι και έχουν και αυτοί πρόβλημα. Κάθονται στα σπίτια τους και δεν έρχονται εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει ελάχιστη κίνηση. Μειωμένη είναι η κίνηση στα καταστήματα εστίασης στις Μοίρες μετά από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Με τις απόψεις να διείστανται αλλά και τα κρούσματα να συνεχίζονται στη Μεσαρά, πολίτες και καταστηματάρχες κάνουν λόγο για αναγκαία θωράκιση της δημόσιας υγείας σε συνδυασμό με κίνητρα στήριξης της ντόπιας επιχειρηματικότητας. Έπρεπε να το έχουν πάρει πρώτα, από την αρχή. Τότε θα είχαμε ευχάριστο αποτέλεσμα. Τώρα τα πήραν αργά. Το να περιορίσει την ελευθερία ενός ανθρώπου. Εγώ νομίζω, προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, ότι όλοι όσοι το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, είτε είναι δικτάκτορες είτε είναι αυτοί, βρήκαν ένα κακό τέλος. Οπότε περιμένω κάτι τέτοιο και για αυτούς τους 180 πρωθυπουργούς ή πρόεδρους δημοκρατίας που υπάρχουν στον κόσμο. Η Κρήτη TV κατέγραψε και τη δυναμική της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στις Μοίρες, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα να τηρούνται σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Σήμερα είναι παζάρι. Τώρα έπρεπε να μην έχουμε τραπέζι και καρέκλα να κάτσουν οι άνθρωποι. Έτσι, είναι Σάββατο. Και σήμερα κάνουμε το σταυρό μας. Το προηγούμενο Σάββατο, αμέσως μετά τα καινούργια μέτρα, τι να σας πω τώρα, ότι δεν είχαμε 5 άτομα. Ο Δήμος Φεστού είναι από τις περιοχές της Κρήτης που κατά καιρούς έχουν μεγάλη συρροή κρουσμάτων, με τους καταστηματάρχες όμως να προβληματίζονται για τις επιχειρήσεις τους μέσα στο χειμώνα.